Ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης επιμένει ότι όσοι στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία είναι εύποροι, φέρνοντας ως παράδειγμα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Πρωθυπουργό. Αν δίνεις 7.000 το χρόνο για το παιδί σου να πάει σχολείο. Ναι. Δεν έχεις. Ο Πρωθυπουργός στέλνει τα παιδιά τους σε ιδιωτικό σχολείο. Τον θεωρείται εύπορο και προνομιούχο. Ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν είναι εύπορος. Με μία έννοια δεν είναι ανάμεσα στους προνομιούχους οικονομικά. Έχει με βάση τη φορολογική του δήλωση 78.000 εισόδημα το χρόνο. Δουλεύει και η γυναίκα του, τι είναι, φτωχός είναι. Το αλαλούν πάντως για το πώς πρέπει να λυθεί το πρόβλημα συνεχίζεται και αποτυπώνεται στις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών για το τι πρέπει να γίνει. 0 ή 23% ΦΠΑ τελικά. Αν τα ισοδύναμα αφορούν όλους τους πολίτες, προφανώς το 23%. Να πληρώνουν δηλαδή 23% ΦΠΑ στο χρέος για να μην φορολογηθεί μια οικογένεια η οποία στέλνει το παιδί του στο ιδιωτικό σχολείο. Άρα. Αν μας πούνε 23, θα συζητήσουμε το 0, προφανώς. Ναι, αλλά πρέπει να βρείτε. Έχετε εναλλακτική. Θα σας πούμε μάλιστα στο 0, πολύ ωραία. Στη διαμάχη παρενέβη και ο Στέφανος Μάνος με μια απίστευτη δήλωση. Ότι θα του φέκιζε τον Νίκο Φίλη. Εγώ θα του φέκιζε τον Νίκο Φίλη. Λάθος. Είστε φορτωμένος σήμερα. Κάτι ψάχνετε να μου ρίξετε. Δεν πειράζει. Ποιος θα πληρώνει τα λεφτά. Έχουμε τους διπλούς δασκάλους από τη Γάλλη. Βάλει 23% στο βόρειο κρέας. Θα ακριβίνει λίγο η σπαλομπριζόλα. Φαντάζομαι ότι είναι ένα σχήμα λόγου του κυρίου Μάνου. Δεν θέλω να συνεχίσω τώρα ένα διάλογο με τουφέκια και εκτελέσεις. Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλτης Ντομπρόφσκης, ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να λύσει το θέμα με ισοδύναμα μέτρα. If there are difficulty with some of the measures, like for example VAT for higher education, to propose alternative measures of equal fiscal value. Από το πρωί, τα λογιστήρια των ιδιωτικών σχολείων προετοιμάζονται για την εφαρμογή του νέου φόρου στα δίδακτρα. Οι γονείς, ωστόσο, δηλώνουν αδυναμία να καταβάλουν τις αυξήσεις φωτιά. Τα λογιστήρια μπορεί να είναι έτοιμα, αλλά θα πρέπει και κάποιος να τα επισκεφτεί για να πληρώσει το ΦΠΑ. Από τη στιγμή που δεν θα τα επισκέπτονται γονείς για να καταβάλουν το ΦΠΑ, ως εκ τούτου αχρίαστο είναι το λογιστήριο. Δεν θα ήθελα να το σκεφτώ. Τώρα θέλω να πάρω το παιδί μου με ηρεμία. Ψυχολογικά όλο αυτό μας έχει αναστατώσει πάρα πολύ. Η σημαντική επιβάρυνση που θα φέρει αυτός ο φόρος και ιδιαίτερα αν είναι στο 23% δεν είναι πενταροδεκάρες και δεν αφορά κάποιους πλούσιους Έλληνες οι οποίοι μπορούν να το πληρώσουν, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Φίλης. Να μην επιβληθεί κανένας νέος φόρος σε όλες τις δομές της ιδιωτικής εκπαίδευσης που έρχεται να προστεθεί στη φοροελεηλασία της λαϊκής οικογένειας. Άλλωστε το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που καταψήφισε το Μνημόνιο 3 και τα προαπαιτούμενα που το συνόδευαν, ανάμεσα στα οποία και η επιβολή του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση.